Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκίνα εσύ μια φορά, μόνο εγώ ξεκινάω. Καλώς ήρθατε. Κάνε τον πρόλογο σου. Ακούτε Λίμπερο 107,4 εκπομπή Λίμπερο παντού. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 3. Γιώργος Παναγιωτήτης, Γιώργος Μπαράμης και Χρήστος Γιουβάνογλου πίσω από τα μικρόφωνα. Με την Αναστασία στη ρύθμιση του ήχου που μας φωνάζει όταν αργούμε και έτσι πρέπει να κάνει. Τι λέει, τι κάνετε κύριε Μπαράμη? Καλά είμαστε. Πώς είστε? Μια χαρά. Να, χθες είχαμε το Champions League. Ναι. Βραδιά Champions League. Νομίζω ψηλό εκτεθήκαμε με τα προγνωστικά. Το είχαμε πει βέβαια, είχαμε προειδοποίηση ότι είναι πρεμιέρα και πάντα η νομίζω πρεμιέρα ότι κρύβει κινδύνους. Νομίζω ότι. Βγάλε το γυαλί, ρε. Βγάλε το γυαλί, ας. Δεν μπορώ, σήμερα δεν γίνεται. Δεν βλέπει τίποτα. Ναι. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Σήμερα δεν γίνεται, είναι δύσκολη μέρα. Γιατί, τι έκανε? Δύσκολη μέρα σήμερα. Τι έτρεχε σε φορείες τέτοια, τι είχε υποχρεώσει, γιατί, τι έκανε? Όχι, όχι, δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά. Δεν, είμαστε από τις 6 ξύπνη. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε. Διανομή πήγες. Ναι. Φούρνο έχεις. Ναι. Τις 6 πρώτο πρωί. Πρέπει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής. Πώς το κάνω? Οι τρεις κουβανέζοι. Δεν γίνεται. Όποιος μας ακούει πρέπει να. Κουβανέζοι. Εγώ δεν μπλέκομαι εδώ πέρα. Εγώ έχω πάει προς τα μία τον κόσμο. Πόσα? Ένα. Στην αρχή. Πολλά. Ένα έχω δώσει και. Παρ' όλα αυτά μέχρι και το. Πότε θα βάλει το πρώτο γκολ, εντέγε βρήκα. Το ναι. Τώρα. Εντάξει. Πιάσαμε το διπλό της Λειψίας όμως. Ναι, όπως και εγώ που είπα ότι δεν θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Εντάξει, άλλο αυτό. Βγήκανε πάλι μαϊμούδες. Βγήκανε μαϊμούδες στην Νάπολη. Βγήκανε μαϊμούδες. Δεν έχει σημασία. Εγώ το πέναλτι που παίρνει ο. Εσύ, τώρα πόσο βγήκε το παιχνίδι, είναι τι έγινε. Ρε, είναι πέναλτι. Μη σκέφτεσαι ελληνικά. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Δεν ήταν πέναλτι, αλλά δεν. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Σημασία έχει ότι βγήκε άσος και το προγνωστικό πέσαμε μέσα. Α, την ελληνική νοοτροπία τώρα ήταν, δεν ήταν πέναλτι. Πάντως, έβγαλε καμιά ανακοίνωση διαμαρτυρίας η Λίβερπουλ, η διοίκηση. Θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε, ρε, πλάκα κάνεις. Θα έπρεπε. Άλλη νοοτροπία εκεί πέρα, δεν επηρεάζονται από αυτά. Γιατί έπαιξε μπάλα η Λίβερπουλ εχθές για να πάρει το παιχνίδι. Θα έπρεπε. Μην τα βλέπεις έτσι. Ξέφυγε λίγο την ελληνική. Πρέπει να έχουν, έπρεπε να έχουν το Λευτέρη Δούκα της Αγγλίας εκεί να βγάλει ανακοίνωση. Δεν. Ή τον Κώστα Καραπαπά. Έπρεπε. Τέλος πάντων. Συνεπώς. Πώς την είδε τη χθεσινή βραδιά, εκτός από το παιχνίδι αυτό της Λίβερπουλ, πρωταθλήτρες Ευρώπης. Εντάξει, κοίταξε. Και την υπόλοιπη βραδιά, τι σου κάνει, πριν σου προκάλεσε έκπληξη έτσι από τα αποτελέσματα? Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι χρονικά που άνοιξε την αυλαία των ομίλων, που είναι και το αποτέλεσμα νομίζω της χρονιάς για τη συγκεκριμένη ομάδα. Να. Ίντερ Σλάβια Πράγας. Που λέγαμε εδώ πέρα κάτι άσο και. Άσο και over 4-6. Και over 4, ναι, κάτι τέτοιο. Βγήκε 1-1 με το ζόρι στο 93 γκολ η Ίντερ. Κάτι τέτοια όμορφα. Τρομερά πράγματα. Κάτι τέτοια όμορφα πράγματα. Και νομίζω η Ίντερ έχασε έδαφος αρκετό στην διεκδίκηση της πρόκρισης στους 16. Γιατί σίγουρα οι άλλες δύο, η Μπαρτσελόνα και η Ντόρτμουντ που είναι στον όμιλο, ναι, θα κερδίσουν τη Σλάβια. Οπότε. Λογικά. Ξεκίνησε με ένα δισαβαντάζι. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Καλά, θα αναλύουμε λίγο περί Champions League. Μια Champions League είχαμε χθες, έτσι. Ναι. Τι είδαμε χθες. Πάνω κάτω ότι ψιλοεκτεθήκαμε με τα προγνωστικά. Αλλά είχαμε προειδοποιήσει. Πιάσαμε το. Έπιασε εσύ το διπλό που έλεγε. Τη λήψη. Και νομίζω και το μοναδικό που είχε. Γιατί εγώ δεν το πιάσα, εγώ δεν ήσασταν σε κάποιο διπλό. Κέρδισε η Βαλένθια. Δεν ήταν το μοναδικό. Ναι. Εσύ μόνο που είπε διπλό η Λίβερπουλ. Το πιάσαμε στο στόμα μας, άστα. Πιάσαμε το διπλό. Ή τον Dortmund Barcelona που λέγαμε εδώ πέρα, λέγατε 4-6 γκολ. Εγώ είπα και άσο χ η Νάπολη. Ναι, και εγώ το είχα πει αυτό. Ότι δεν θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Είπα χ Dortmund Barcelona, απλά με γκολ το πρέπει. Με πολλά γκολ που λέγαμε και εγώ θα πω πιο σε 2 με 3 γκολ. Και είχε 0-0 τελικά. Μα ξενέρωσε. Να πει αυτά τα πράγματα, βέβαια είχα στο πέναλτι ο Ρόι, σαν να έμπαινε και το γκολ. Το πιάσε ο Ντερστέγκεν μάλλον. Ναι, ήταν κέρβερο ο Ντερστέγκεν. Ήταν καλό πέναλτι, αλλά ο Ντερστέγκεν. Καταγράφηκε και ένα ρεκόρ εχθέ στο παιχνίδι τη Μπαρσελόνα με την Ντόρτμουντ. Φατί. Εν ονόματι Φατί. Αχμέτ, πώς λέγεται το όνομα? Κάπως έτσι. Αχμέτ. Το πρόσωπο της βραδιάς δεν είναι αυτός όμως. Πρέπει να έχω καμιά τραγική. Τι εθνικότητα είναι ο κύριος? Ο Φατί. Α, είναι ναι, από την Γουινέα Μπισάου. Αλλά θα παίξει στην Ισπανία. Αλλά κάνουν κινήσεις, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Ναι, για να πάρει τον κάνουν. Να παίξει στην Ισπανία, ναι. Α, δεν ξέρω, αλλά εκτός ότι θέλει ο παίκτης βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι λες, θα διαλέξει? Γουινέα Μπισάου ή Ισπανία. Να νιώθει στην καρδιά του Μπισάου. Τι να πούμε. Καλά. Και να επιλέξει την. Γιατί εξωτερικά. Δεν θα πάει στην Ισπανία να πάρει Euro και Mundial, θα πάει να παίξει. Ναι, με την Ισπανία θα πάρει Euro και Mundial. Μόνο μου τον μπάσκετ. Πιο πολλές ελπίδες θα έχει. Σίγουρα, ναι. Αλλά το πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο άλλος. Με τον μπάσκετ. Ο Χάνλαντ. Ο οποίος πέταξε χάτρικ. Χάτρικ στο ημίχρονο. Ο πιο μικρός ηλικία που του καταφέρει να κάνει χάτρικ και μάλιστα σε ημίχρονο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από κανέναν άλλο Champions League. Σε ημίχρονο. Σε ηλικία δεν ήταν ο νεότερος. Ο νεότερος ήταν ο Ρούνεϊ. Ναι, σε ημίχρονο όμως. Σε ημίχρονο όμως ήταν. Αν μη τι άλλο.
τρομερό πρόσωπο τη βραδιά. Και γενικά έχει βάλει πολλά γκολ μέσα σε σεζόν. Ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Είναι μικρό στην ηλικία. Είναι 18 και κάτι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όπως και ο Φατί, ο οποίος είναι 16 και 360 μέρες, 350 μέρες. Κάτι τέτοιο. Είναι ο νεότερος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται σε. Που ντεμπουτάρει σε αγώνα της Champions League. Ο τρίτος όμως στην ιστορία της διοργάνωσης. Γενικά πάντως. Οι άλλοι δύο είναι παίχτες που έχουν αγωνιστεί με την Άντερλεχτ. Γενικά είχε πολλούς πιτσιρικάδες η βραδιά που ξεχώρισαν. Και όντως. Η Λίλ νομίζω έχει πολλούς πιτσιρικάδες μέσα. Όχι, πιστεύεις. Για μένα είναι πολύ καλό. Δεν είναι ποιότητα. Γιατί να πέσει ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο ποδόσφαιρο, καλό θέαμα, επειδή ήταν οι πιτσιρικάδες μέσα. Το Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ δεν νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλο θέαμα χθες. Το χθεσινό τουλάχιστον παιχνίδι. Εντάξει, συνολικά μιλάμε τώρα σε όλα τα παιχνίδια. Η Σάλτσμπουργκ είδε. Με χάτρικ του Χάλαντ. 6 γκολ έβαλε στην πρεμιέρα. Ισχύει. Ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ότι ίσα όταν παίρνουν αυτά τα παιδιά να παίξουν στο Champions League πολλές φορές με το κίνητρο και τη δίψα που έχουν, ειδικά σε μάτς των ομίλων. Γιατί εντάξει, από τους 8 και μετά τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν μπροστά συνήθως. Αλλά σε αυτά τα μάτς των ομίλων το τεράστιο κίνητρο που έχουν και η δίψα πολλές φορές. Θέλω να πω γιατί καταφεύγουν όμως οι ομάδες σε τέτοιες λύσεις των νεαρών. Γιατί να βάζουν τους νεαρούς μέσα. Προφανώς κάτι παραπάνω ξέρουν από τους δικούς μας εδώ για στην Ελλάδα που δεν τους βάζουν. Να αργότερα. Και αυτό. Γιατί όντως έχουν αυτό. Το ταλέντο. Και αυτό και για να βλέπουν μπροστά. Δεν μπορεί μια ζωή να περιμένουν από τους ίδιους. Ναι. Δεν ή θα βγαίνουν δεν πάντα Μέση και Ρονάλντο που θα είναι για μια 15 ετία στα top, στην κορυφή. Δεν θα βγαίνουν βέβαια, πάντα. Προσπαθεί συνεχώς να βγάλεις. Αν εμπιστευτείς 20, δεν μπορεί. Οι 5 θα σου βγουν. Απ' την άλλη όμως μπορεί να καούν έτσι τα παιδιά. Γιατί να το έχουμε δει πολλές φορές και στην Ελλάδα. Θα καούνε αν τους βάλεις να παίξουν όλους μαζί. Όταν βάζεις όμως τον Φατί δίπλα στον Γκριεσμάν και τον Σουάρες, θες τα ακουστικά. Φωνάζεις. Φωνάζω. Ναι. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Τα θες τα ακουστικά μήπως. Ναι, κάποιοι θυρίζει. Τα γιατί, ναι. Γιατί τα φοράς. Δεν είναι περίεργος. Γιατί ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Το ξαναλέω. Και τώρα με τα γυαλιά την κάνεις πιο εύκολη. Πήγε, έκανε αυτό το τεστ, πώς λέγεται. Πώς το έκανες αυτό. Ω, παίζει να είσαι κουρασμένος από χθες ακόμα εσύ. Τεστ κοπόσους. Πήγε, έκανε αυτό το τεστ αυτό, κοπόσους. Τώρα για μια εβδομάδα. Τράβηξε μεγάλη ανηφόρα νομίζω χθες. Τώρα για μια εβδομάδα, αδερφέ, θα είμαστε. Δεν γίνεται. Τόσο πολύ σε ζόρισε ο άλλος, ποιος ήταν, εσύ. Εντάξει, βέβαια. Του Πάουκ ήταν, ποιος έκανε. Το πέταξα off το διάδρομο, εντάξει. Το έβγαλα. Το πέταξα off το διάδρομο. Μετά έπρεπε να κάτσω ένα τουλάχιστον 2 ώρες να συνέλθω. Τι έδωσαν και χυμό πορτοκάλι. Όχι. Ζήτησε ένα milkshake μετά. Φράουλα. Η Ίντερ πώς την έπαθε έτσι. Δεν ξέρω, δεν είδα το παιχνίδι. Είδα πρώτο ημίχρονο. Για να φτάνει στο σημείο να σοφαρίζει το 93. Κάτι κακό έγινε. Στο πρώτο ημίχρονο πάντως που είδα, όντως η Σλάβια ήταν καλύτερη. Ναι. Είχε και η Ίντερ 2-3-4 καλές στιγμές. Αλλά είχε και η Σλάβια, ήταν απειλητική συνεχώς. Πίσω είχε και ένα Ίντερ. Και αυτό είναι κακό. Μου άρεσε πολύ ο Γκαλιαρντίνη από την Ίντερ. Που δεν τον περίμενα τόσο καλό. Ο Γκαλιαρντίνη στη μεσαία γραμμή. Γκαλιαρντίνη. Αλλά Λουκάκου δεν το ξέρω, θα το παρατηρήσω. Το κάνει έτσι. Πού να παίζει, δεν κάνει μάτια. Πού να ξέρει. Η Ίντερ θα χρειαστεί. Μόνο η Χάμπου ξέρει είναι ο Εσίδη και ο Μίσιτ. Γιατί ρε φίλε Ντόγκλα. Αντάξει. Πόπο με αδική τώρα. Πε μου από τη χθεσινή βραδιά. Από τις μισές ομάδες που παίζανε στο κέντρο. Δηλαδή, από τις μισές, μη μου τις πιζόλες. Να πιω καφέ. Πρώτα και μετά. Στο δεύτερο μισάωρο. Στο δεύτερο μισάωρο. Η Ίντερ θα χρειαστεί τον χρόνο της. Σίγουρα έχει καλούς παίκτες, αλλά οι καλές μονάδες ήρθαν προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Όπως ο Λουκάκου, ο Σάντσες. Βλεπόταν κανένας από τους δύο χθες. Έχει καινούργιο προπονητή. Μέχρι να δέσει η ομάδα θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Γιώργο που το είδε στο ματς. Βλεπόταν κανένας από τους δύο χθες. Ο Σάντσες δεν ξεκίνησε. Ο Λαουτάρο ήταν μπροστά. Με τον, έχουν καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Είναι, αλλά καλή χρειάζεται ομάδα, χρόνο, έτσι, παιδιά. Και έχουν και καλό προπονητή. Θα πάρει λίγο καιρό. Πάντως θα δούμε ωραία αποτελέσματα. Για πρεμιέρα Champions League χθες είδαμε πραγματάκια. Είδαμε πράγματα. Όχι τόσο μεγάλο θέαμα. Τουλάχιστον και από τα μεγάλα ονόματα. Όπως εγώ να πω την αλήθεια. Μπαρσελόνα, το περίμεναμε λίγο καλύτερο. Τελικά στον 8 είδα το Ίντερ Σλάβια. Ίντερ Σλάβια και το άλλο ήταν το Λιόν. Στο άλλο προτίμησα. Ναι, στο άλλο προτίμησα το λεπτό προς λεπτό τελικά. Για να έχω εικόνα από όλα. Προηγήθηκε η Zenit. Καλά που δεν προτίμησα τον Τόρντ Μπαρτσελόνα τελικά. Που δεν είχε γκολ. Τι εικόνα όμως έχεις από το Λιόν Zenit? Όχι, την Ίντερ είδα. Ναι, είδες το λεπτό προς λεπτό το άλλο. Έχεις εικόνα το άλλο. Το λεπτό προς λεπτό ήταν μάτσο 10. Α, το 10. Ναι. Οκ, εντάξει. Οπότε δεν ξέρουμε τι έγινε στη Γαλλία. Τον 8 τι είδα, Ίντερ και το άλλο λεπτό. Πώς το έκανα αυτό. Σε άλλη οθόνη. Μήπως υπήρχε ρε και να βλέπω λίγο Ίντερ. Και τα δύο. Το είχε, αλλά προτίμησα την Ίντερ. Πού να ξέρεις εσύ από τα δυτικά το PIP, ρε φίλε. Πού να ξέρεις το PIP. Μάλιστα. Οπότε δεν βλέπω εικόνα, να βλέπω στο ένα την Ίντερ και στο άλλο μισό Ίντερ, μισό Λιόν. Για ποιο λόγο, αφού στο ένα βλέπω και στο άλλο την Ίντερ. Θα μπορούσα στο άλλο, άμα ήθελα να δω δεύτερο, να βάλω τη Λιόν. Το ίδιο πράγμα ήταν. Αυτό.
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Για τη Λιόν θα δούμε σε άλλο παιχνίδι θα κάνει. Τώρα δεν το είδαμε αυτό. Πάντως. Πάντως νομίζω πως ήταν καλύτερη από ό,τι διάβασα γιατί έκανα έτσι. Τα... Μα απογοήτευσε λίγο η Τσέλσι. Η Τσέλσι. Αλλά λόγω απειρίας τη δικαιολογώ. Άσο δώσαμε. Ναι. Έχασε το πέναλτι και ο Μπάρκλι στο 87 βέβαια. Ναι. Κακό πέναλτι. Γιατί να το πάρει ο Μπάρκλι και το πέναλτι, δεν ξέρω. Όλοι περιμένουν να ξέρει και ο κάμεραμάν με το που αστοχεί ο Μπάρκλι δείχνει το Βίλιαν. Ο Βίλιαν, ποιο το εκτελεί. Ο Μπάρκλι που μόλι είχε μπει. Στο παιχνίδι. Ο Βίλιαν στι δηλώσει του είπε ότι το δώσαμε στον Μπάρκλι με τον Ζορζίνιο γιατί είχε αυτοπεποίθηση. Ναι, αλλά. Το έστειλε ρε φίλε, μου θύμισε πολύ το Φατζίδι. Νομίζω κλαίνε δύο οικογένειε από περιστέρια. Σχόλια με του Άρη. Όχι, τυχαίο, λε είναι. Ετοιμάζεται για τον ντέρμπι. Σαν τον Θόδωρο Καλυπίδη που χθες ξεκίνησε αντίστροφη μέσα στη στο Instagram. Το είδα. Ναι, ναι, πρόεδρος. Ισχύει. Δεν είναι πρόεδρος ο Καλυπίδης. Είναι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Λοιπόν. Ποιος είναι πρόεδρος? Ο ξαδερφός του νομίζω. Γίνονται τέτοια πράγματα. Εντάξει, γιατί. Α, ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει άλλος μεγαλομέτοχος που βάζει το σόι του στη διοίκηση. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Έτσι συμβαίνει. Λοιπόν. Θα αφήσουμε για λίγο τώρα τα του Champions League. Ναι. Γιατί θα έχουμε τον Γιώργο Ματζιούκη σε πολύ λίγο να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλείο που από χθες έχουμε πραγματάκια. Να μας μεταφέρει λίγο τις εξελίξεις. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα λογικά. Γιατί η κατάσταση είναι κρίσιμη στον κύριο, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και να δούμε. Είχαμε μπαράζα να ανακοινώσουν το προηγούμενο διάστημα. Εν τέλει δεν θα προχωρήσει στη λύση του παλαιοχωρίου όπως το είπαμε και χθες. Ναι. Και θα πάει ως Ηρακλής. Θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος αναλυτικότητα. Καλησπέρα Γιώργο. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Λέω από το Champions League με το που μπήκαμε στην εισαγωγή και έτσι ένα σύντομο σχόλιο για τα χθεσινοβραδινά. Τώρα πάμε στα του Ηρακλή όπου εντάξει, σαφώς άλλη κατάσταση αλλά κρίσιμη. Ξέρετε ότι όποτε κρίσιμη. Υπάρχει σοβαρός λόγος και είδηση κανονική και όχι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είμαι εδώ να σας. Εννοείται, εννοείται. Να σας μιλώ. Βέβαια. Και να ενημερώνουμε και τον κόσμο γιατί. Χθες πάντως διαβάσαμε τις ανακοινώσεις το μεσημέρι. Νομίζω ναι. Το συμπέρασμα ήταν εύκολο να βγει. Γι' αυτό και δεν σε ενοχλήσαμε, αλλά. Εντάξει, σήμερα. Νομίζω ότι ανοίξει το παρελθόν πλέον αυτό. Δεν α, έχουμε καινούργια εξέλιξη. Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Λοιπόν, από τη στιγμή που χθες φάνηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, ορατός κίνδυνος να μην υπάρχει Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, στην Ίκρα, πουθενά, γιατί δεν είναι το ότι δεν θα απασχολεί τον κόσμο του που δεν θα πηγαίνει στο Καφτατζόγλιο, είναι και η Ίκρα η οποία ερημώνει. Μην γελάσετε με αυτό που θα πω, τα Γαϊδουράγκα θα είναι πιο ψηλά από τον Σακύλο Νίλ, η Ίκρα. Το φανταζόμαστε. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζωή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δράση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθημερινότητα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακαδημίες, δεν υπάρχει K19 και ούτω καθεξής, ποιος θα πηγαίνει εκεί. Βέβαια. Είναι βασική η λόγη αυτή, το να υπάρχει πρώτον Ηρακλής, έστω και στο γάμα τοπικό, γιατί εκεί μάλλον θα το δούμε. Μάλιστα. Το να παίζει στο Καφτατζόγλιο, γιατί κακά τα ψέματα, 50 χρόνια τώρα Καφτατζόγλιο ήσουν Ηρακλής, έτσι. Άσχετα αν είναι κρατικό. Το έχουμε συνδέσει όλοι με τον Ηρακλή. Όλη η Ελλάδα δεν είναι, το λένε Ηρακλή. Και τρίτο που για μένα μπορεί να είναι και πρώτο είναι η Ίκρα. Γιατί θα... Πώς θα αξιοποιηθεί. Θα πεθάνουν όλα εκεί. Θα ξεβαθούν τα γήπεδα. Λοιπόν, υπάρχει ένα αφημί του βολεϊκού Ηρακλή. Με το οποίο παίζει τη Volley League. Το Ηρακλής πετοσφαίρισε 2015. Βέβαια πλέον έχει μετατραπεί σε σωματείο και έχει απορροφήσει και άλλα τμήματα επειδή ο ΓΣ έχει τα προβλήματά του τα προηγούμενα χρόνια. Το rugby είναι εκεί, το cricket είναι εκεί. Εννοώ είναι εκεί με το συγκεκριμένο αφημί. Ναι, ναι. Ηρακλής είναι. Και είναι και οι ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή που πρόσφατα δημιουργήθηκαν για να μην χαθούν όλα αυτά τα παιδάκια που ήταν μέσα στην πρώτη στη Μίκρα και πλέον προπονούνται καθημερινά στους χορταντίδες σε καταστάσεις γυμναστικού συλλόγου. Αυτό το αφημί δίνεται ουσιαστικά στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή για να κατέβει στο γάμα τοπικό. Περίμενε λίγο. Ναι. Πριν συνεχίσεις.
Παρακαλώ. Και με τον Ηρακλή. Άμα θες να τα πω όλα και μετά ότι απορίες έχετε. Ωραία, ωραία. Ας το πάμε έτσι, ας το πάμε έτσι, γιατί μπορεί να μου τη λύσει την απορία. Εγώ νομίζω κατάλαβα πάντως. Πάμε. Συνεχίζουμε τότε. Και με το αφημί λοιπόν του σωματείου του Ηρακλή που χρησιμοποιεί το βόλεϊ, γιατί το βόλεϊ από το 2015 και μετά δεν ανήκει στο ΓΣ. Ναι. Έχει δικό του αφημί. Επειδή είναι επαγγελματική ομάδα. Μπράβο. Ωραία. Ουσιαστικά το αφημί αυτό είναι εκείνο που είχε αφήσει τότε το βόλεϊ. Δεν είναι το ενεργό που έχει τώρα. Όχι, όχι, το ενεργό που έχει τώρα, ρε. Α, ωραία, αυτό να ξεκαθαρίσω. 2015 και μετά σου λέω. Ωραία, ωραία, ωραία. Απλά έχει μετατραπεί σε σωματείο βάσει καταστατικού και σημαίνει ότι μπορεί να πάρει οποιοδήποτε τμήμα του Ηρακλή υπό την αγκαλιά του. Από τη σκέπη. Οπότε θα συνεχίσει κανονικά και το βόλεϊ να έχει αυτό το αφημί. Έχει πάρει ήδη τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, ναι, γιατί ο Γάμα Σίγμα έχει τα προβλήματά του και δεν θα μπορούσε να το κουβαλήσει όλο αυτό. Έχει πάρει το ράγκμπι, έχει πάρει το κρίκετ και παίρνει τώρα και το ποδόσφαιρο, μάλιστα, το οποίο θέλει να κατεβάσει στο Γάμα τοπικό. Αν ρωτήσει κανείς γιατί στο Γάμα τοπικό, δεν γίνεται να επιδείξει τις κατηγορίες. Από εκεί πρέπει που να ξεκινήσεις. Ξεκινάει μια νεοσύστατη ομάδα. Ακριβώς. Θα έρθει κάποιος τώρα και θα πει, ρε Συγγιώργο, Γάμα, Β, Α, Α1, Δέλτα, Football League, Super League 2, πολλά Super League 1, είναι 8 χρόνια. Ναι. Και αν γίνουν 8, έτσι, 8 στην καλύτερη περίπτωση. 8 αν ανεβαίνει σε 8 χρόνια, ναι. Mm. Καταλαβαίνετε ότι ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι αυτός. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πέρα από τους τρεις βασικούς στόχους που είπα, πρώτον να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, όσοι αντέχουν, όσοι έχουν καιρό στο μάχη. Και θέλω να δω και όλους αυτούς. Και θέλω να δω όλους αυτούς τους υποστηρικτές του Άρη Παλαιοχωρίου που έλεγαν ότι εγώ προτιμώ να είμαι Αρικλής παρά να παίζω πουθενά γιατί δεν αντέχω χωρίς το γήπεδο. Θα έρθουν τώρα. Όντως, καλό το ζήτημα αυτό. Να το δούμε. Γιατί το επιχείρημα των υποστηρικτών του Άρη Παλαιοχωρίου τόσο καιρό ήταν ότι εγώ κάνω την καρδιά μου πέτρα, δεν με πειράζει που θα λέγω με Άρης Παλαιοχωρίου ένα χρόνο. Γιατί θα βλέπω μια ομάδα με μπλε και άσπρο στο γήπεδο. Τώρα που θα είναι Ηρακλής και θα παίζει το Καφαντζόγλιο, θα πηγαίνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους, απ' τα ρωτάω. Ίσα ίσα, Ηρακλή δεν είναι κι αυτή. Πρώτον λοιπόν είναι να υπάρχει ομάδα. Δεύτερον, να παραμείνει ο Ηρακλής ζωντανός στο Καφαντζόγλιο. Τρίτον, να ξαναζωντανέψει η Μίκρα, να φτιαχτούν τα γήπεδα, να μπουν εκεί τα παιδάκια, να προπονούνται, να ανοίξουν τα γραφεία, να λειτουργεί ξανά η Ηρακλής. Τέταρτον, έχουν πλέον έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά τους, όχι 8 χρόνια, έχουν ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά τους οι άνθρωποι του Ηρακλή, θα πει κάποιος ποιοι είναι οι άνθρωποι του Ηρακλή, όποιοι είναι τέλος πάντων, για να βρουν καλύτερη λύση από το να παίζει ο Ηρακλής στα τοπικά. Τι θα είναι καλύτερη λύση? Αφημί πρώτης δεύτερης εθνικής ή επενδυτή. Και ρωτάω εγώ τώρα. Να ρωτήσω ή έχεις ακόμη στοιχεία? Ρώτα ό,τι θες. Ωραία. Νομίζω αυτό με το αφημί, με το βόλεϊ είναι, το έκανες πολύ ξεκάθαρο. Στο τελευταίο που αναφέρεις... Είναι πλέον σωματείο, μην το συγκεκριμενοποιούμε, ναι, ναι, στο βόλεϊ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα, δεν είναι... Έτσι. Απλά είναι υπό τη σκέπη του βόλεϊ που είναι η ομάδα που παίζει στην πρώτη κατηγορία και τα λοιπά. Έχει μετατραπεί πλέον ως σωματείο. Μπράβο, ναι. Στο σενάριο τελευταίο που ανέφερες, καταρχήν, ναι, ποιοι θα αναλάβουν να το τρέξουν, να τρέξουν την ομάδα, να ενεργοποιηθούν γενικά, να ενεργοποιηθεί ως ομάδα, παίκτες, προπονητής, διοίκηση κτλ. Και αν μπορούμε να πούμε, βέβαια είναι πολύ νωρίς ίσως για να το πούμε αυτό, ότι αυτό ξανανοίγει το παράθυρο της περίπτωσης του Βόλου. Βέβαια τώρα θα μου πεις, υπάρχει τον Παπαδόπουλος. Θα σου απαντήσω και στα δύο. Ναι. Λοιπόν, στο ποιοι το τρέχουν, θα το τρέξουν άνθρωποι του σωματείου. Οικονομικά ο κύριος Τσουρέκας το προχωρά ούτως ή άλλως με τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Όσον αφορά για παίκτες, ρόστερ και τα λοιπά, είναι πολύ εύκολο γιατί θα παίξουν οι Ακαδημίες του Ηρακλή. Η περσινή πρωταθλήτρια ΓΑΠΑ 19 για παράδειγμα. Τα περισσότερα παιδιά θα είναι από εκεί, φαντάζομαι. Όσα θέλουν, έτσι. Ναι. Όσα απομείνουν. Μπορεί να βρουν ομάδες τώρα μετά από αυτό που έγινε χθες, τους δώσουν τα αδερφεία. Μπορεί να κατέβει και η ΓΑΠΑ 17. Νομίζω όμως τα πρωταθλήματα ξεκίνησαν. Τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Τα πρωταθλήματα σε ψημί ξεκινήσαν το προηγούμενο σου. Το γάμα τοπικό δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει γίνει καν κλήρωση. Μάλιστα, οκ. Έχουν ξεκινήσει Α1, νομίζω και η Α. Έχει πάρει παράταση η κλήρωση του γάμα τοπικού. Μόλις έγινε γνωστό σήμερα αυτό περί Ηράκλη. Και περιμένουν να ολοκληρωθεί διαδικαστικά η ιστορία του Ηράκλη για να κάνουν την κλήρωση. Μάλιστα, κατάλαβα.
Οπότε υλικό είναι εύκολο να βρεθεί από τις ακαδημίες. Μάλιστα. Ο κύριος Μπαξεβάνος που ήταν στην προηγούμενη προσπάθεια... Και αυτοί που τρέχουν τις ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλείου θα τρέξουν και την ομάδα στο κάνα τοπικό. Ο κύριος Μπαξεβάνος... Οι προπονητές και τα λοιπά. Ναι, ο κύριος Μπαξεβάνος και η ομάδα αυτή που είδαμε να παίζει και το φιλικό... Δεν υπάρχει. Τέλος. Όλοι αυτοί, έτσι. Όχι. Και εδώ φαίνεται όλο αυτό που λέγαμε και γινόμασταν κακοί, ότι το κάναν ανάποδα. Ναι. Το πόσο κακό ήταν αυτό. Αυτό που έλεγα το παράδειγμα και πολλοί γελούσαν με τη βάφτιση. Πρώτα θα πας στη βάφτιση και μετά θα γεννήσεις το παιδί ή πρώτα θα γεννηθεί το παιδί και μετά θα πας στη βάφτιση. Έχετε πάει καμιά βάφτιση με τη γυναίκα να είναι έγκυο δίπλα? Καλό. Δεν γίνεται. Έτσι. Δηλαδή πήρανε παίχτες, πήρανε προπονητή και κλείσαν προπονητικό κέντρο, ξεκίνησαν προετοιμασία χωρίς να έχει εγκριθεί από πουθενά. Και μένουν και ξεκρέμαστε τώρα όλοι. Κάνανε φιλικό, φορέσαν φανέλα του Ηρακλή με το έτσι θέλω και μετά γίνεται κακός ο Ηρακλής που του λέει παιδιά αυτό είναι Άρης Παλαιχωρίου. Πού πάτε. Ναι. Δεν είναι κάτι οριστικό, έτσι, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αλλά είναι κάτι που τρέχει. Πλέον είναι και η μόνη λύση φαντάζομαι που έχει απομείνει, έτσι. Τώρα ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχουν ημερομηνίες για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πέρα από γάμα τοπικό. Ναι. Έχουν κλείσει όλες οι ημερομηνίες, είτε ερασιτεχνικών, είτε επαγγελματικών κατηγοριών. Και επαναλαμβάνω πλέον, όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τον Ηρακλή, και δεν κοιτούν μόνο προσωπικά συμφέροντα, τον ονοήτο, έχουν έναν ολόκληρο χρόνο, έχουν δύο ολόκληρα χρόνια, δεν ξέρω πόσο, να βρουν είτε αφημή επαγγελματικής κατηγορίας, είτε επενδυτή, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν ο επενδυτής έρθει κάποια στιγμή του χρόνου, αλλά δεν βρει αφημή επαγγελματικής ομάδας. Εάν έρθει θα βρει γιατί θα έχει τα λεφτά. Α, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, αν μιλάμε για επενδυτή, οπότε... επενδυτή έχει, έτσι, όχι να έρθει να βάλει 10.000 ευρώ. Όχι σαν αυτούς που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία. Αν έρθει το κυνηγή, θα βρει κάτι, θα πάρει ένα. Όχι τον Παπαδόπουλο, βάζω εγώ τα 50 και βάζω το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Οπότε στην ουσία αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Να έρθει ένας επενδυτής και από εκεί και πέρα θα έρθουν όλα μετά μόνο τους. Νομίζω. Ο επενδυτής θα βρει και αφημή, νομίζω. Γιατί για να βρει και ένα αφημή, για παράδειγμα που είπε ο Γιώργος για το θέμα του Βόλου. Αν υπήρχαν 2 εκατομμύρια, πιστεύετε ότι ο Ηρακλής δεν θα έπαιζε τώρα στη Super League Βόλος, ως Ηρακλής? Θα είχε βρεθεί η ευθύνη. Μια χαρά θα έπαιζε. Ναι. Ή αυτά που έλεγε ο Μπέος ότι δεν φεύγουμε από το Βόλο. Άμα σου πετούσε ο άλλος Κασέρι 2,5 εκατομμύρια στο τραπέζι, με τα πόδια θα έφυγε. Και θα σου νανού που σου Ηρακλής και φυλάκια στα βρωτά. Δεν λέω στο στόμα να μην παρεξηγηθώ, στα βρωτά. Αλλά είναι το οικονομικό. Έτσι είναι, κακά τα ψέματα. Αλλά είπα ότι αυτή τη στιγμή που είναι κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, τώρα δηλαδή πρέπει να πει στον Ηρακλητέα να πάει να δει γάμα τοπικό. Ναι. Εγώ που είμαστε στο χωρίδι, συνέχεια στο χωρίο παίζει αλφα τοπικό. Και θα πάω να δω τον Ηρακλή στο γάμα τοπικό. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα, είναι επίπονο, είναι ψυχοφθόρο. Θα έχει χωριά, τέτοια θα... Πονάει. Πάρα ακαδημίες πονάει. Που έχουν κάνει τώρα ερασιτεχνικές ομάδες πρόσφατα. Πονάει πάρα πολύ, αλλά θα μείνουν ζωντανά το Καφτατζόγλιο, η Μίκρα και η όποια ελπίδα για ανέβρεση λύση. Θα υπάρχει, και θα παίζει η ομάδα. Ηρακλής, ναι, δεν θα πάψει να υπάρχει Ηρακλής. Και προέκυψε χθες το βράδυ αυτό ως σκέψη και ως πρόταση για να μην υπάρχει το τίποτα. Ναι. Γιατί το τίποτα για έναν ολόκληρο χρόνο είναι πολύ. Να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν το καλλιεργούσαν τόσο καιρό και περίμεναν να χαλάσει του Άρη Παλαιχωρίου για να το κάνουν. Χθες το βράδυ προέκυψε αυτό. Μάλιστα. Από τη στιγμή που είδαν ότι δεν υπάρχει παλαιοχώρη, δεν υπάρχει τίποτα, χάνουμε το Καφτατζόγλιο, χάνουμε τη Μίκρα, χάνουμε τα πάντα, ας κατέβουμε γάμα τοπικό και βλέπουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πρέπει να είμαι σωστός σε αυτά που λέω. Είναι κάτι που τρέχει τώρα που μιλάμε. Αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί 150%, να πάρει το OK από την ΕΠΟ, από την ΕΠΣΗΜΗ, να κατέβει, να μπει στην κλήρωση, να γίνουν όλα αυτά και μετά να μιλάμε για, για κανονική εξέλιξη. Ωραία Γιώργο. Δεν ξέρω για μπάσκετ είπατε ή θα σας μαλώσω? Για μπάσκετ δεν είπαμε, όχι. Πες μας και τον μπάσκετ για να πάμε στο διάλειμμα.
Μαυροσκούφια, μέρος δεύτερο σήμερα για τον Ηρακλή, με πάρα πολλές απουσίες, πρέπει να γίνει αγιασμός. Πέντε βασικοί είναι τραυματισμένοι. Το μάτς με τον Άρη, πότε είναι πριν την πρεμιέρα της Basket League? Ναι, είναι πριν. Σήμερα στις 6 το Ιβανόφιο Ηρακλής Προμηθέας. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Προμηθέας πέρυσι έπαιξε τελικό. Το μάτς με το Περιστέρι είναι το Σουκού 28-29, απλά η ΕΡΤ ακόμα δεν μας έχει πει πότε. Είναι πρεμιέρα Περιστέρι Ηρακλής. Ναι, ναι, ναι. Και μετά Τετάρτη 2 Οκτωβρίου Άρης Ηρακλής στο Παλέ. Και 5 Οκτωβρίου Ηρακλής Άρης στο Ιβανόφιο. Είναι δύο συνεχόμενα. Ο κόσμος έχει στηρίξει την προσπάθεια μετά διαρκείας, τι γίνεται στο μπάσκετ? Καλούτσικα πάει. Μια χαρά. Καλούτσικα πάει και έχει αρκετό κόσμο και στα, και στα φιλικά. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα, άμα δεν έρθουν τα επίσημα. Ναι. Θέλει να δει και κάποια δείγματα ο κόσμος, άμα αφούν και οι νίκες θα στηρίξει και παραπάνω. Για τον Άρη μη με ρωτήσεις, θα έχει κόσμο και απ' έξω. Πόσο μάλλον αν ο Ηρακλής ξεκινήσει με νίκη μέσα στο Περιστέρι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν είναι το Περιστέρι αυτό που είδαμε πέρυσι. Νομίζω και να μην κερδίσει ο Ηρακλής το Περιστέρι. Γιώργο, πρώτο επίσημο μάτς μετά από καιρό. Επιστροφής, Ηρακλής Άρης, ναι, θα γίνει. Υπάρχει ενθουσιασμός, το χρειάζεται ο κόσμος αυτό το παιχνίδι. Ότι υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει. Απλά υπάρχει αυτή η ατυχία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι χωρίς τριάρι. Ναι. Τραυματίας ο Ζάρας, τραυματίας ο Καβαδάς, τραυματίας ο Μανολόπουλος, τραυματίας ο Σμιθ, τραυματίας ο Σούλερ. Πέντε σας είπα. Ποια παίξουν. Αγιασμό χρειάζεται. Οι υπόλοιποι θα παίξουν, αλλά δεν γίνεται να παίζει με πέντε. Όχι, εννοείται. Όλη ομάδα πόσο, 14-15 παίξεις, είναι όλη ομάδα. Ναι. Από τους 14 βγάλε τους πέντε που δεν είναι εγώ και εσύ. Αυτοί οι πέντε που σας είπα παίζουν άνετα πεντάδα. Εννοείται. Και ο Καβαδάς και ο Σούλερ, εννοείται. Βέβαια. Καλό, ο Καβαδάς έχει σημαντικό θέμα από ό,τι φαίνεται. Και μάλλον από πέρυσι νομίζω το έχει αυτό το θέμα. Ναι. Πέρυσι όλη τη χρονιά δεν έπαιξε την ΑΕΚ. Είχε ένα πρόβλημα. Είναι σαν το στρατό, το μία μέσα, μία έξω. Μακάρι βέβαια να ήταν έτσι στο στρατό, αλλά τέλος πάντων. τα τότε τα χρόνια, τώρα δεν ξέρω. Σε βυσματικό στρατό. Σε βυσματικό στρατό, ναι. Στον Εύρο έχω ζήσει και μία μέσα, δύο έξω. Ωραίο αυτό. Αυτό ακόμα. Στην αεροπορία, όπως έκανα εγώ. Στη Θεσσαλονίκη έχω ζήσει και 11 μία. Μέσα. Αυτό ήταν κακό. Πολύ κακό. Εγώ δεν πάω από δύο μέρες. Και στον Εύρο τι να το κάνεις το 1-2, για πες μου. Ναι, είναι, και το, είναι περίπτωση εκεί. Ναι. Είναι δύσκολο. Εδώ τι να το κάνεις να είσαι σαν και να είσαι 11 μέσα. Έλατε. Έτσι, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μαζιούκη για την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει στο ρόλο του Ηρακλή, ο οποίος θα παίξει τελικά ως πραγματικός Ηρακλής στην γάμα, στην τρίτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣΙΜΗ. Πάμε στο break να επιστρέψουμε το δεύτερο ημίωρο με Champions League και όχι μόνο εδώ, Λίμπερο 107,4. Δεν είμαστε, επανήλθαμε, Λίμπερο παντού, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Τελευταίο τεταρτάκι μας έμεινε, στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με τα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας του Champions League. Και με τα τελευταία νέα στον Ηρακλή, ο οποίος όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Ματιούγκης, αναλυτικότητα επί του θέματος νωρίτερα και θα ακούσετε περισσότερα και στις 7 στην ώρα για μπλε. Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στο ΓΑΜΑ τοπικό, στην τρίτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, σε ψημί, ως original Ηρακλής όπως το ξέρουμε. Θα σας δώσω και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες ο Γιώργος Ματιούγκης για όσους δεν προλάβατε να τις ακούσετε νωρίτερα. Εμείς τώρα στο τελευταίο τέταρτο πάμε να ασχοληθούμε λίγο. Αρχικά με τα του ΠΑΟ Κάρης, καθώς σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια. Συγγνώμη, τα λίγα εισιτήρια βέβαια που υπάρχουν διαθέσιμα, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν 22.000 διαρκείας στο κήπεδο του Τούμπας. Ένα αναμονή και τη κλήρωση και του διαιτητή. Ναι, και υπήρχε μια διαρροή από πλευρά Σάρη, έτσι, που εξέφρασε ήδη παράπονα για το Σιδηρόπουλο. Χωρίς να έχει οριστεί Σιδηρόπουλος. Σε περίπτωση που οριστεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρώτο μέλημα των ανθρώπων που έχει γίνει να στο παρελθόν και από άλλες. Έχει γίνει στο παρελθόν και από άλλες πάει αυτό. Και από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Από όλες τις μεγάλες πάει. Δηλαδή να... Ναι, πριν βγει ο διαιτητής. Ναι, διαρροές. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, να ξέρετε. Και μάθαμε ότι έχουμε πληροφορήσει ότι μάλλον αυτό θα οριστεί. Αλλά εμείς δεν τον θέλουμε. Και δεν τον θέλουμε. Τώρα αυτά τα πράγματα νομίζω ρίχνουν το επίπεδο. Και πάνε να δυναμητήσουν λίγο το κλίμα. Να φτιάξουν ατμόσφαιρα. Έτσι ώστε αν οριστεί ο Σιδηρόπουλος. Δεν σ' άκουσα. Τι. Τίποτα. Τι πες, αυτό θες να πεις. Τίποτα. Αν οριστεί ο Σιδηρόπουλος και αν υπάρχει μια απόφαση για την οποία θα διαμαρτύρεται ο Άρης, θα λένε μετά στον Άρη. Εμείς από την Τετάρτη τα λέγαμε. Κύκλοι της ΠΑΕ Άρης υποστήριζαν ότι
ανώτερο στέλεχο. Αυτά εδώ τώρα νομίζω ότι. Και με το VAR υπάρχει ένα. Μα γυρνούν λίγο πίσω. Μια καχυποψία. Επικοινωνιακά μας, δεν ξέρω κατά πόσο. Πού μα γυρνούν, ρε Γιώργο, γιατί πήγαμε ποτέ μπροστά για να μα γυρίσουν πίσω. Σωστό και αυτό, έτσι που το θέτει, έχει ένα δίκιο. Για να γυρίσει πίσω. Για να γυρίσει πίσω πρέπει, πρέπει να πάμε μπροστά. Όταν γυρίσει συνεχώ πίσω. Δεν γυρίζει. Πε μου λίγο πόσο πίσω να γυρίσει. Πόσο πίσω μπορεί να γυρίσει, πιστεύει. Πού βλέπουμε. Εκεί κάτω στη μεσαία οθόνη βλέπουμε open. Βλέπουμε χθεσινά πλάνα από, από την GNTM. Ποιοτική εκπομπή που υπάρχει. Με το φίδι βγήκε φωτογραφία. Με το φίδι βγήκε φωτογραφία. Με το φίδι βγήκε φωτογραφία. Είναι concept. Για πες. Είναι τα concept που βάζουν να κάνουν διάφορες φωτογραφίες. Βέβαια τώρα είναι στα οντισιόν. Καλά τα λέω. Αναστασία, το βλέπεις. Οντισιόν ακόμα δεν περνάνε. Ελά. Όλοι το βλέπουμε. Όλη η Ελλάδα βλέπει. Άντε ρε. Στις 9 όλη η Ελλάδα βλέπει. Να μην δω Champions League σήμερα. Λέει... Νομίζω πως είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλοι που τα βάζουν. Σήμερα δεν έχει. Πότε έχει. Κάθε πότε. Πότε. Κάθε Δευτέρα. Και Τρίτη. Τρίτη έχει Champions League, συγγνώμη. Δευτέρα όμως. Ναι. Αλήθεια. Δευτέρα Τρίτη, ε. Αφού Δευτέρα, λέει, τρίτη. Λέει ο άλλος στο Instagram. League, συγγνώμη. Ρε, εσύ λέει ο άλλος στο Instagram. Σήμερα λέει θα κάτσω να δω ανδρικά πράγματα. Θα δεις Dortmund Bayern. Όχι, ρε, next top model. Μάλιστα, τι σου πάρε, τόσο πάταγο δηλαδή. Τόσο πάταγο κάνει. Το σκέφτηκαν. Να σου πω να λέω. Οι ηθήνοντε του Σταρ να κάνουν ανδρικό next top model. Όπου εκεί θα γελούσαμε πολύ. Θα πήγαινε σε Γιουβάνογλου. Εννοείται. Εννοείται. Εκεί θα γελούσαμε πολύ. Εκεί θα γελούσαμε ακόμα περισσότερο. Ξέρεις πότε θα γελούσαμε. Πότε. Όταν θα με έλεγε ο άλλο θέλει να σε δω και με μαγιό. Εκεί, εντάξει. Θα πήγαινε το μπουξεράκι εκείνο. Με το Taz. Με το Taz θα πήγαινε, ένα που έχω. Μάλιστα. Παναγιωτήτης θα πηγαίνες. Στο next model. Το αντρικό. Μπα φίλε, όχι. Ψηλός, ωραίος, 30χρονος με, με μουσια. 25 είμαι ρε φίλε. Εντάξει, τώρα στα 30. Το, τι 25, τι 30. Όταν γίνεις 30. Ναι, θα το κάνεις σε 5 χρόνια. Εντάξει. Okay. Λοιπόν... Και πώς πήγαμε από τη διαρροή του Άρη. Θα πάω Κάρης, θα πάω Κάρης, ναι. Αφού κοιτάτε όπου να είναι, κλείστε. Τις τιμές, ναι, μας παρασύρουνε. Μας παρασύρουνε. Λίγο να δούμε next top model να πούμε. Θα μπει και το άλλο το ιατρικό που δείχνει κάθε φορά 3 ώρα εκεί. Πώς. Με ντύζενες μέσα στα αυτιά μου το είπε που χάρηκα. Τι είναι αυτό γαλλικό είναι. Θα δεις σε λίγο τι είναι αυτό και θα δεις το Ινστιτούτο Ομορφιάς. Αδυνάτισμα, απολέπιση. Κάθε μέρα λίγο πριν φύγουμε. Από τίποτα. Όχι απολέπιση. Λάθος. Γράψτε λάθος. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε λίγο, ναι. Πάμε γιατί αδειάζει και η κλεψίδρα. Έχει ξεκινήσει να λες για το. Για τα εισιτήρια λίγο να θυμίσουμε τις τιμές καταρχήν για όσους δεν πρόλαβαν να τις ακούσουν νωρίτερα. Στην 4-10 ευρώ. Στην 8-15 ευρώ. Στην 7-20 ευρώ. Η 7α να πούμε όμως ότι είναι οικογενειακή. Ναι. Γι' αυτό είναι το 20. Τι οικογενειακή. Α, θύρα, ναι. Στην 5-6 στην κεντρική κερκίδα 25 ευρώ. Στι θύρε 2 και 3 40 ευρώ. Και στην 1 50 ευρώ. Στα VIP του 3 και του 4 ευρώ 150 ευρώ. Αποκλειστικά και μόνο μέσω ίντερνετ η διάθεση των εισιτήριων. Λογικά όπου να είναι μέχρι το απόγευμα θα ανακοινωθεί sold out, φαντάζομαι. Λοιπόν, γιατί είναι πολύ καταστήρια και μέσω ίντερνετ πολύ γρήγορη διαδικασία. Νομίζω θα εξαντληθούν πολύ άμεσα και θα είναι κατάμεστη. Το απόγευμα της Κυριακής. Σε καλή ώρα νομίζω. Κάτι ωραία θα είναι, ναι. Νομίζω, δεν είχαμε καιρό να δούμε μέρα έτσι ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Εντάξει, πέρσι το κύπελλο ημίχρονο... δεν είχε βραδιάσει. Ναι. Βράδια στο ημίχρονο, αλλά εντάξει. Δεν του πάει όμως του ΠΑΟΚ η τούμπα με φως. Γιατί? Δεν άκου τη βρήκε και είπε. Δεν του πάει με φως, λέει. Δεν του πάει. Κάνε ένα θέμα. Γιατί τι, είναι ο άλλος ο αέρας. Πού θέλεις να το κάνω. Οι εκτείνες του ηλίου τον επηρεάζουν. Να το διαβάσουμε στην εκπομπή. Ετοίμασε ένα θέμα. Βρες τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα ντέρμπι που έχει παίξει με μέρα και δεν κέρδισε. Γιατί το λες αυτό, πώς το υποστηρίζει, έτσι ήρθε. Όχι, το έχω δει. Πού το έχω τσεκάρει. Δηλαδή, θύμισε μας ένα ντέρμπι με μέρα στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά. ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε τώρα. Α, αυτό εννοείς. Ναι, έτσι που να γίνει απόγευμα. Παλιά γινόταν 5 ώρα τα ντέρμπι. Θυμάμαι πριν, όταν ήμουν εγώ πολύ πιτσιρικά, α πούμε. Στα πρώτες μου ποδοσφαιρικές αναμνήσεις που έχω, θυμάμαι να γίνονται τα ντέρμπι. 5 ώρα, ε. Ναι. Δεν το θυμάμαι εγώ καθόλου. Από τον Αλφα. Από τον Αλφα. Εσύ που δεν έβλεπε. Ο Πάοκ ήταν στην Νόβα. Ο Άρης ήταν στην Νόβα. Ναι, έχω προλάβει, φίλε. Ο Άρης ήταν και στον Αλφα. Έχω προλάβει Πάοκ Άρης. Ο Πάοκ δεν ήταν στον Αλφα. Έχω προλάβει Πάοκ Άρης στον Αλφα. Στον Αλφα Digital, ήταν συνδρομητικό. Για λίγο που είχε βγει. Όχι, φίλε. Ναι. Ο Πάοκ ήταν. Το βασικό Αλφα Digital νομίζω είχε τότε. Είχε βγάλει ένα συνδρομητικό Αλφα Digital, ένα κανάλι είχε βγει. Για λίγο ήταν, ένα-δύο χρόνια κράτησε και είχε όλο το πρωτάθλημα νομίζω. Εκεί, ε. Δεν τα θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρό τότε. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το Ιωάννη, μου 2000. Θυμάμαι όμως πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα μέρα μεσημέρι, 5 ώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Με κουτσικανικούλη.
Ένα. Όχι, ρε, πιο πίσω. Πολύ πιο πίσω. Με Τζόρτζεβιτς, με. Ο Πάοκ ήταν με Οκά, με. Με Γεωργιάδη. Με το Χούρογλου κάτω από τα δοκάρια. Ναι, ναι. Το Χούρογλου που ήταν πιο μεγάλη φανέλα από αυτό. Ναι. Θυμάσαι που ήταν μέχρι το κάτω. Θυμάσαι το Χούρογλου. Εντάξει, ήταν η εμφύλιο. Ο Χούρογλου γιατί έφυγε από τον Πάοκ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα Πάοκ ΑΕΚ που έκρινε τρίτη θέση, η οποία τότε έδινε στήριο για Champions League το 2004-2005. Έγινε το μάτς αυτό. 0-2 η ΑΕΚ. Ναι. Με μαλαδένει. Αυτό πρέπει να ήταν πιο πάλι. 3-3. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Και ο Πάοκ το γυρίζει με 2 γκολ του Γιασεμάκη, 2-2 πριν το ημίχρονο. Πεχτάρα. Και κάνει 3-2 Σαλπικίδης με εκτέλεση φάουλ. Όσοι το θυμούνται αυτό το μάτς, του ήταν κατάμεστη. Έβαλε γκολ σε ήταν μεσημέρι απόγευμα το μάτς, θυμάμαι ήταν μέρα. Κάτσε, πήγε... έβαλε γκολ σε Σαλπικίδης με εκτέλεση φάουλ. Με σιρτό σου, το Χιώτης νομίζω ήταν βλάξει. Ναι, εκεί ο Ατματζή. Όχι, ο Ατματζή είχε έρθει στον Πάοκ. Ο Χιώτης. Τώρα οι παλιοί θα τα θυμούνται πολύ καλύτερα σίγουρα. Όλα αυτά που αναφέρουμε. Μάλιστα. Και είχε τελικά ποιος και τρίτος, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγε στα προκριματικά και ακολούθησε η υπόθεση εκείνη με τον Λιάσο. Σωστά, σωστά. Ναι, και η ΑΕΚ είχε παίξει την επόμενη αλλά χρονιά. Θυμά, η Ριζούπολη, στη Ριζούπολη, το περιβόλιο τέρμι τη Ριζούπολη στο Παναγό Ολυμπιακό. Μεσημέρι, ήταν... μέρα δεν ήταν. Α, ναι. Μεσημέρι. Μέρα, 5 ώρα, 6. Εντάξει, ήταν και ψιλοκαλοκαιράκι. Ναι, ήταν Μάιο στο φινάλε. Άσχετα πότε ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν ξέρω τι ώρα ξεκίνησε. Ναι, ναι, γι' αυτό βράδυ α πούμε. Ξεκίνησε πολύ νωρί πάντω. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγο στα σημερινά. Γιατί τι έχουμε σήμερα, έχουμε... δεν έχουμε. Ναι, να πούμε τι έχουμε το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινάμε από το μάτι του Ολυμπιακού, τι βλέπετε. Νομίζω σήμερα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον γενικά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, έχει δύο ντερμπάρε. Είναι καλό το ότι ο Ολυμπιακό παίζει 8 η ώρα και να θα τον δούμε να και αυτό. Και τον Ολυμπιακό και να δούμε μετά και τα ντερμπι. Έτσι, καλά. Έτσι, συμφωνώ. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες, έτσι, να το πούμε. Γιατί μπορεί να πει ο άλλο σε κάτσε Ολυμπιακό και δεν θα ζητήσει τον Ολυμπιακό. Όχι, θέλω να δούμε. Δεν το παίρνω έτσι. Εγώ. Ο Παοξή, ο Αξή, ο Παναθναϊκό, ο Αριανό δεν θέλουν να δουν τον Ολυμπιακό σήμερα. Κοντρα στην Τότεναμ. Οι φανατικοί όχι. Εγώ πιστεύω θέλουν. Έχω μια ρίξουν έτσι. Θα ρίξει κλεφτιές μαχιές ο Παοξής και θα ζηλέψει. Θα εδώ, πει εδώ, άμα βγει, τώρα, θα πει πιο ωραία κάτσε από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα το δει μετά. Ο φίλος του Παναθηναϊκού θα πει: πω όρεση τώρα, κάποτε ήμασταν εμείς εκεί, ξέρω εγώ. Ο Αεξής θα πει: κοίτα, εμείς πέρσι τι κάναμε και τώρα πού είμαστε. Καταλαβες. Ναι. Ο Παοξής θα πει: πάλι ρε, παρατρίχαρε για λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέει τα λεφτά. Πάντως δεν ξέρω, ρε Γιώργο, έχεις πει πριν ότι πόσο είναι το άσος 3 κάτι, έχεις πει. Νομίζω στον ΟΠΑΠ το είδα. Στον ΟΠΑΠ το είδα 3,80. Εσύ τώρα βλέπεις άλλα το. Εντάξει, μην παίξεις τον ΟΠΑΠ. Εσύ παίξεις αλλού, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν 3... έχω. Δεν, 3,80. Πουθενά. Πουθενά γιατί δεν θέλω να κολλήσω. Δε. Έτσι, μια στο τόσο με κάνα φίλο παίζουμε παρέα. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει αυτό που έχεις πει. 0 στα 4. Το Jack Potter. Προχθές πήραμε 4 στα 5. Και τι πήρες? 11 ευρώ. Πήρες 11 ευρώ, ρε φίλε. Τέλειο. Και δεν κέρασε καφέ. Αυτά θα ποντάρω τώρα και σήμερα. Και δεν κέρασε καφέ, δέστονα. Κοίταξε τώρα, άμα παίξει τον ΟΠΑΠ, μπορεί να σου πει ο άλλο ναι, αλλά άμα παίξει τον ΟΠΑΠ, βάζει ένα κεραμίδι στην Αγία Σοφιά. Παίξει τον ΟΠΑΠ. Τώρα εντάξει, εγώ παίζω τον χρόνο 10 δελτία. Το χρόνο 10 δελτία. 10 δελτία μπαίνει και ένα τούβλο. Τον 3 ευρώ. Μπαίνει και ένα τούβλο. 30 ευρώ όλο τον χρόνο δίνει στον ΟΠΑΠ. Δεν τώρα φτιάχνετε το σκέπαστρο. Ποιο το φτιάχνετε, ποιο το φτιάχνετε το σκέπαστρο. Εγώ δηλαδή είμαι ο. Έτσι σκέφτεται ο Έλληνα. Έτσι σκέφτεται ο Έλληνα. Λάθο σκέφτεται γιατί ο Μελισανίδη έφυγε από τον ΟΠΑΠ. Γι' αυτό μπήκε έξω το δελτίο. Στο κουπόνι. Έτσι. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Έφυγε τον ΟΠΑΠ ο Μελισανίδη. Πούλησε το 11% που είχε. Και τώρα πόσο του έμεινε. 30 κάτι. Τίποτα. 11 είχε. Τα ξέρει αυτό όλα. Μπράβο. Και άλλε τώρα πάμε λίγο με τα μάτια γιατί δεν έχουμε και πολύ σωστά. Χρόνο. Ολυμπιακός είναι 8 η ώρα. 8 παρα 5 για την ακρίβεια. Έχω μια φανέλα τότε να μου σπίτι. Με τη φιναλή του περσινού. Έτυχε. Champions League. Τι ύπουλο που είναι, δε πώ τα πετάει. Βέβαια, τότε να, δεν θα παίξει τότε να σήμερα ο Λοσέλσο. Θα παίξει ο Σόν όμως. Θα παίξει ο Σόν. Αυτό είναι κακό. Όπως είδαμε και χθες. Με Σεμέδο Ολυμπιακός. Ναι, η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το παίξει το μάτς σήμερα. Και εγώ νομίζω πως δεν θα χάσει. Εγώ και... δεν ξέρω αν θα χάσει. Δίνω πιθανότητες πολλές στο να μην χάσει, είτε να κερδίσει τη ισοπαλία. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω θα το παίξει. Δηλαδή, ακόμη μια χάση θα χάσει δύσκολα. Δεν βλέπω δηλαδή ένα άνετο 0-3, ας πούμε. Σωστά. Βλέπω ότι θα ζοριστούν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι που πάντα στα πρώτα παιχνίδια αυτό. Των ομίλων, όχι μόνο στις πρεμιέρες, μέχρι την τρίτη αγωνιστική, μέχρι να σοβαρέψει το πράγμα. Και να αρχίζει να παίζεται στα σοβαρά η πρόκριση, ναι. Δεν δίνουν και πολύ σημασία γιατί έχουν την Premier League. Ξέρεις, που έχει περισσότερες απαιτήσεις. Έχει και 6 παιχνίδια. Έχει ευκαιρίες, θα έχει ευκαιρίες μπροστά ναι. της.
Σήμερα δεν θα πάει τότε να με ξέρει ότι εύκολα ή δύσκολα θα βγει η δεύτερη τότε. Ναι, έτσι, εντάξει, και ακόμη και να χάσει σήμερα, εύκολα ή δύσκολα θα την πάρει η δεύτερη. Ξέρει ότι θα παλέψει με την πάγινη στα μεταξύ του παιχνίδια για την πρώτη θέση και ο Ολυμπιακός θα παλέψει με τον Ερυθρό Αστέρα για το Europa League. Μπράβο. Κάπως έτσι. Οπότε και να χάσει σήμερα δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ, δεν θα κατσασκάσει. Ναι. Δεν το έχει κυκλώσει το μάτς το τρίποντο ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε τη βαθμού. Έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης μια χρονιά. Και τη Λεβερκούζεν το 6-2 εκείνο το επικό. Νομίζω ήταν και σαν σήμερα, σαν χθες κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Σαν σήμερα νομίζω κάπου. Κάπου το είδα και εγώ σε ένα βιντεάκι. Πάλι ήταν φιναλίστη Λεβερκούζεν, ήρθε στη Ριζούμπολη 6-2. Άσου σήμερα. Εκείνη η ιστορία λέει άσου. Την κολάρα, εκείνο το έπος που είχε βάλει ο Τζιοβάνι, το θυμάστε. Ναι. Καλά, ο Χρήστος ήταν 2 χρονών. Τι να. Γι' αυτό δεν μίλησα. 2-3 πόσο ήσουν. Εξαρτάται. Γιώργο, το θυμάσαι. Όχι. Ούτε εσύ το θυμάσαι. Εγώ 5 ήμουν, ρε. Εσύ. Δεν μπορεί να μην το έχετε δει σε βίντεο. Βίντεο δεν τα έχουμε δει. Δεν μπορεί. Παιχνίδια θυμάμαι. Μιλάμε τώρα για απίθανο. Εγώ θυμάμαι παιχνίδια από το 4 και μετά. Εκείνο το μάτσο Ολυμπιακού το θυμάμαι τώρα, ήμουν εγώ τότε 9 χρονών. Έχετε 4 λεπτά. Θυμάμαι εικόνα από το Μέγκα και πώς το βλέπα και είχα πάθει. Είχα βάλει. Εντάξει, εντυπωσιακό παιδό Ολυμπιακό εκείνο το βράδυ. Την είχε πατήσει τελικά. Στις 8 παρα 5 λοιπόν. Ναι, Ολυμπιακό στον τένα. Εγώ να κάνω προβλέψει. Πάμε λίγο τι προβλέψει. Άσο χ θα πω εγώ διπλή ευκαιρία. Χ και γκολ γκολ. Εντάξει, μέσα. Ωραία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπρίζ Γαλατασαράι. Μπρίζ Γαλατασαράι. Τώρα εδώ πέρα τι να παίξεις. Ισοπαλία και εδώ. Τι να παίξεις εδώ πέρα. Ποια μπρίζ, ρε παιδιά. Ισοπαλία θα παίξω εγώ. Θα το παίξω αυτό, ισόπαλο. Ναι, ωραία. Μαζί σου. Μαζί σου και εδώ πέρα. Χρήστο. Διπλάρα. Διπλάρα. Εντάξει, πάει, άσου τα. Έτσι πήγε τη Λίβερπουλ χθες. Ναι, διπλάρα. Την κατέστρεψε. Παρίσι Ζερμέν Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς Νεϊμάρ, χωρίς Καβάνι, χωρίς Εμπαπέ. Και απ' την άλλη, χωρίς Ράμος, χωρίς. Η Ρεάλ Μαδρίτης γενικά χωρίς ομάδα. Ναι, με 5-6 απουσίες κύριε Ρεάλ. 0-0. Λείπουν αστέρια και από εκεί. 0-0, φίλε. Κάτσε εδώ πέρα, μην πάει ανάποδα. Μπουν γκολ εδώ. Και δεν υπάρχουν παίχτες. Εγώ θα πάω με την ισοπαλία και under. Εγώ θα πω άσοδο. 1-1 είναι under, έτσι. Ναι. Δεν τα ξέρω και καλά. Χρόνια τώρα. Ναι, δεν τα ξέρω και χρόνια καλά. Τώρα. Ωραία. Εκεί 1-1-0-0 και εγώ. Λε εδώ πέρα έχει γεμίσει το ιατρικό δελτίο και το 2-0. Ναι, Ασένσιο, Ίσκο, Μαρσέλο, Μόντριτ. Πολλοί που όλοι. Ατλέτικο Γιουβέντους. Και εδώ με την ισοπαλία θα πάω. Εγώ λέω ισόπαλα τα βλέπω απόψε. Εσύ α σου είπε. Εγώ Ατλέτικο Γιουβέντους βλέπω ισοπαλία. Διπλό. Πολύ δύσκολα είμαστε. Ισοπαλία, βλέπω συμβιβαστική ισοπαλία. Για ποιο? Ατλέτικο Γιούβε και όλα ανοιχτά από εκεί πέρα για την πρώτη. Διπλό με πολλά γκολ. Πολλά γκολ κιόλα. Εγώ 0-0-1 το βλέπω. 2-3, 3-4 εκεί. Δεν την ξαναλέω. Άντερ, άντερ. Και εγώ εδώ. Άντερ και χ. Άντερ και χ. Εδώ θα είμαστε αύριο. Μπάγκερ Μονάχου, Ερυθρό Αστέρα. Εδώ βλέπω. Πολλά με λίγα. Εδώ θα έχει ξέσπασμα. Πολλά με λίγα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πω γκολ γκολ. Θα βάλει γκολ ο Ερυθρό Αστέρα. Θα βάλει ένα γκολάκι. Η Μπάγκερ είναι πολύ ευάλωτη πίσω. Και πέρσι ήταν δηλαδή. Κοίταξε, όταν έχει πίσω τον Σούλε με τον Ερνάντεθ. Ναι. Πού να, δεν θα φας γκολ. Θα φας. Εμπνέει ανησυχία το δίδυμο. Δεν παίζει ο Αλάμπα. Και να παίζει ο Αλάμπα αμυντικά. Δεν θα, θα φας γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φάει, θα φάει. Και αν με το βάλει και ο Ματέο Γκαρσία, ρε εσύ. Το βάλει. Μα τρελάνε. Όχι, Ματέο. Μέσα στο Μόναχο. Θα βάλει γκολ ο Κάνια σήμερα. Ο Κάνια με σου θα νικήσει τον Νόιερ από μακριά. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι. Άμα κάνει κοντρόλ, ο Κάνιας ευχαριστημένος. Η Σαχτάρ έχει επιστρέψει στο γήπεδο του κανονικά στο τώρα, έτσι παίζει. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί δεν ξέρω, είχαν λίγα θεματάκια αυτοί με τον πόλεμο εκεί πέρα. Πρέπει να έχει επιστρέψει. Δεν γιατί τώρα δεν έχω πόλεμο, έληξε. Εντάξει, νομίζω είναι σε ανακοχή όλο αυτό. Θα σε γελάσω. Έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έτσι νομίζω. Τι βλέπουμε εδώ. Τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά γκολ βλέπω εδώ. Ένα 33 το. Το πιο ανοιχτό μάτι βραδιά θα είναι νομίζω. Η City ξέρετε ότι πάει χωρίς. Με ένα στόπερ μόνο. Ναι. Με το Stones. Ναι. Όχι. Θα πούμε 4-6 γκολ εδώ. Το ρισκάρουμε. Ναι, θα το πω εγώ. Το πούμε. Ναι. Γιατί και Σαχτάρ βάζει γκολ. 0-2. 1-3, 2-3, 2-4. Βάζει... 2-2. Τι 2-4, ρε φιλέ. Πόλο παίζουν. Δηλαδή βλέπει γκολ σε αυτό και δεν βλέπει το. Στο Ατλέτικο Γιούβε. Πολύ συχτέ θα πάνε και δύο. Ναι, ο Σάρι θα πάει να πάρει το βαθμό, θα παίξει πίσω κλειστά. Ο Σιμεών είναι πολύ σκληρός για να χάσει με στην έδρα του. Η Ατλέτικο, πόσο τελευταία μα διάβαζα. Μέσα στο Μετροπολιτάνο έχει μόνο 3 απώλειες, κάτι τέτοιο. Σαν 35 τώρα τελευταία εντός κάτι τέτοιο. Απόρθιο κάστρο δηλαδή. Είναι. Νομίζω ότι το χτίζει, ναι. Ποιο άλλο είναι, ρε, απόρθιο το κάστρο στην Ευρώπη. Το κλάνε. Α, και το Βικελίδη. Ναι. Το ίδιο σκεφτήκαμε. Άλλη μια χρονιά ήττο φέτο. Άλλη μια χρονιά ήττο. Έχει πόσα είναι τα σερί, 29. 54 μάτς. Χρόνια. Α, τα χρόνια, τα μάτσε. Δεν θα βλέπει τα χρόνια. 27, 28, κάτι τέτοιο. Δεν είναι λίγα. Απόρθετο φίλο. Λοιπόν, περνά... Τούμπα πόσα έχει έτσι. Δεν περνάει κανεί. Τούμπα πόσα έχει έτσι. Η Τούμπα πόσα έχει να νικήσει ο Πάκο Ευρώπη στην Τούμπα, ξέρετε. Δεν πάει αλλού. Θυμάστε. Να... Ανοίξε τη Σλόβαν, αλλά αποκλείστηκε. Ναι. Πριν νικήσει τη Σλόβα πρέπει να έχει. Είχε 8 μάτσε νομίζω. Καμιά τριετία. 8 μάτσε μπορεί να νικήσει. Είναι.
Ωραία. Λοιπόν. Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Λοκομοτίβ Μόσχα. Ναι, και εδώ βλέπω γκολ. Λεβερκούζεν, πω αυτό το παιχνίδι. Η Λοκομοτίβ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Διάβασα. Η Europa League 2 είναι αυτό. Διάβασα ότι η Λοκομοτίβ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και η Λεβερκούζεν δεν με γεμίζει το μάτι καθόλου. Βέβαια το διπλό έχει 9,5. 9,5. Θα γίνει εδώ η έκπληξη απόψε. Δεν ξέρω τι. Ένα 33 άσο και το διπλό 9,5. Χ2. Διπλή ευκαιρία. Ναι. Γιατί όχι, πάμε κόντρα στα προγνωστικά. Και η Δυναμό Ζάγκρεπ κόντρα στην Πρωτάρα στα Χτωπούτα Αταλάντα. Αταλάντα, η οποία που πήρε διπλό στα χασομέρια προχθέ και το 4 στα 5 που. Όχι, ψέματα. Δεν παίζει, το το χάσαμε όλο το δίκτυο. Λέει ο Μουριέλ εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη με την άμα να παίξει ο Μουριέλ. Άσο. Την Αταλάντα. Ντεμπούτο όμω κάνει, ρε φιλέ. Λοιπόν, Δυναμό Ζάγκρεπ Αταλάντα θα είναι γκολ-γκολ. Αυτό το παιχνίδι. Δυναμό Ζάγκρεπ Αταλάντα. Ισοπαλία και εδώ. Εγώ τα είδα όλα ισόπαλα. Εντάξει, εκτό από το Leverkusen Lokomotiv και. Εγώ πρωτού έρχεσαι είπα ότι πρέπει να αλλάξει το όνομα της εκπομπής. Οι τρεις Κουβανέζοι. Τους ανθρώπους έχουμε στείλει κουβά από εδώ μέχρι τη Λάρισα. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι για την Αταλάντα που παίζει εντός. Πού θα δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της τελικά για το Champions League. Μάθαμε. Στο γήπεδο της Σασουόλο όπως πέρυσι το Europa League. Ποια, όχι, είχαν πει για το γήπεδο της, για το Σαν Σίρο. Θα το ψάξουμε την επόμενη. Πρέπει να το ψάξουμε, αλλά είχαν αντιδράσει οργανωμένοι και είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Πρέπει να δούμε πού δήλωσε. Το δούμε εδώ αύριο. Αυτό. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Καλή ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρική χρονιά. Απόλαυση. Σήμερα απόλαυση. Ποδοσφαιρική βραδιά να έχουμε. 12 στις οθόνες, έτσι. Ναι, και μετά θα έρθουμε και με το Europa League την Πέμπτη. Εννοείται. Έτσι. Η εβδομάδα είναι υπάρχει full. Υπάρχει πολύ δράση. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 μένετε. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγοράς με το πέναλτι. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.